Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας και καλό μήνα. Ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη. Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 761 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν να νοσηλεύουν διασωληνωμένοι ανέρχεται σε 189. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, 4 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Αναφορικά με την κατανομή των νέων κρουσμάτων, σημειώνουμε 428 νέα κρούσματα στην Αττική και 28 στη Θεσσαλονίκη. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της περασμένης εβδομάδας δείχνουν μια σταθεροποίηση της πανδημίας στη χώρα μας. Φαίνεται σαν να ανακόπηκε η καθοδική πορεία που παρατηρούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο μέσος κυλιόμενος των τελευταίων 7 ημερών είναι στα 442 νέα κρούσματα ανά μέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας εβδομάδας είναι η σημαντική περαιτέρω μείωση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων που έπεσε μόλις σε μια εβδομάδα κατά 5 χρόνια. Δηλαδή, βρίσκεται τώρα η διάμεση ηλικία στα 27 έτη. Εντυπωσιακό είναι ότι η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων αφορά κατά κύριο λόγο τους νέους μας 18-24 ετών και στη συνέχεια την ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών. Σήμερα αυτές οι ηλικίες, δηλαδή από 18-34 ετών, αφορούν στο 60% των νέων κρουσμάτων. Παράλληλα, σε κάποιες περιοχές βλέπουμε μια μικρή αλλά σαφή αύξηση των νέων κρουσμάτων και αφορά αυτό κυρίως νησιωτικές περιοχές. Σταθεροποίηση βλέπουμε και στον δείκτη θετικότητας της χώρας μας, στο 1,1%. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, που αποτελεί έναν έμεσο δείκτη του επιδημιολογικού φορτίου, μειώνεται σταδιακά, καθώς και ο συνολικός αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών, που σήμερα υπολογίζεται στους 700 ασθενείς στην επικράτεια. Το ΑΡΤΑΦ με βάση τις νοσηλίες είναι στο 0,84. Ο αριθμός των νέων ασθενών που χρήζουν διασωλήνωσης μειώνεται καθημερινά, καθώς και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού. Οι προβλέψεις των μαθηματικών μοντέλων μιλούν για μείωση στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας στους 100 μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, καθώς και μείωση των θανάτων σε λιγότερους από 10 θανάτους την ημέρα. Αναφορικά με τους θανάτους, βλέπουμε μια σημαντική μείωση στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών και μια σταθεροποίηση στην ηλικιακή ομάδα των 55 έως 64 ετών. Συμπερασματικά, λοιπόν, ο Ιούνιος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας για την Ελλάδα. Αφού αν δει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου είχαμε μια μείωση των νέων κρουσμάτων κατά 75% και μείωση των θανάτων κατά 50%. Η παρατηρούμενη αύξηση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα πιθανά να οφείλεται τόσο στη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας, αλλά και στη διασπορά της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ. Έχουμε ήδη τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, που έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 98 χώρες του κόσμου. Και όπως αναμένεται, ήρθε και στη χώρα μας, γιατί άλλωστε θα γινόταν κάτι διαφορετικό, γεγονός που αλλάζει αρκετά την ισορροπία των δεδομένων, αλλά και τις σκέψεις μας για το πώς θα πορευτούμε μέσα στους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, σήμερα, το κύριο θέμα των συζητήσεών μας είναι η ειδική μετάλλαξη, η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, και πώς θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την ευρεία διασπορά της στην κοινότητα μέχρι να αυξηθεί περαιτέρω η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα. Ήδη καταγράφονται περιστατικά σε αρκετές περιοχές της χώρας, στην Κρήτη, την Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για εξονυχιστική χνηλάτιση των ύποπτων αλλά και των επιβεβαιωμένων περιστατικών με στόχο την κατά το δυνατό καθυστέρηση της διασποράς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το ECDC υπολογίζουν ότι το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος θα επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη μέσα στον Αύγουστο. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι 100% πιο μεταδοτική από τον αρχικό ιό που βρήκαμε στην Γιουχάν, αλλά και 40-60% πιο μεταδοτική σε σύγκριση με την βρετανική μετάλλαξη που σημαντικά συνέτεινε στο τρίτο πανδημικό κύμα που χτύπησε την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας στις αρχές του 2021. Ιδιαίτερα αυξημένη φαίνεται να είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, ενώ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν παρατηρείται αύξηση επαναλαμβανών λύσεων σε άτομα με προηγηθείς ανόσηση COVID-19. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ECDC, η επικράτηση της μετάλλαξης αυτής θα έχει σαν αποτέλεσμα τη νέα αύξηση των κρουσμάτων, που θα αφορά κυρίως σε ανεμβολίαστους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός για τους πλήρως εμβολιασμένους, αλλά ψηλός έως και πολύ ψηλός για πολίτες μη πλήρως εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα που ενδεχομένως δεν έχουν απαντήσει ικανοποιητικά στον εμβολιασμό τους είναι πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ο πλήρης εμβολιασμός με 2 δόσεις των εμβολίων Pfizer και AstraZeneca προσφέρει προστασία από σοβαρή νόσο και ανάγκη νοσηλείας λόγω κορονοϊού σε ποσοστό 96% και 92% αντίστοιχα. Μόλις προχτές ανακοινώθηκαν δεδομένα και από το εμβόλιο Moderna, το οποίο επίσης καλύπτει ικανοποιητικά τους εμβολιαστέντες από τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Τονίζεται ότι η χορήγηση μιας μόνο δόσης εμβολίου για τα εμβόλια που συστήνονται 2 δόσεις δεν επαρκεί, δεν καλύπτει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χώρες όπου η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ έχει ήδη επικρατήσει και παρά τη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες ή οι θάνατοι, ακριβώς λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Οι βασικοί πυλώνες λοιπόν αντιμετώπισης αυτής της νέας πρόκλησης είναι οι εξής. Εντατικοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης αυτών που κινδυνεύουν από σοβαρή λίμωξη, δηλαδή όλων των συνανθρώπων μας ηλικίας άνω των 50 ετών. Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα που ανακοίνωσε μόλις προχτές ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, στην Ελλάδα, περίπου 80% των ενηλίκων άνω των 65 ετών έχει ήδη πραγματοποιήσει ή σχεδιάσει την πρώτη δόση εμβολίου. Όμως, τα ποσοστά εμβολιασμού των Ελλήνων 50 έως 64 ετών είναι σημαντικά χαμηλότερα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες άμεσα να πιστούν, να κατανοήσουν τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα των 50 έως 64 ετών ότι λόγω ηλικίας ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και να προσέλθουν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, οι ενήλικες 50 έως 59 ετών έχουν διπλάσιο κίνδυνο να νοσηλευτούν λόγω κορονοϊού έναντι αυτών που είναι 40 έως 49 ετών. Παράλληλα, οι νέοι μας, που σήμερα αποτελούν το κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, καλό θα είναι να εμβολιαστούν τώρα, άμεσα, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στα σπίτια τους και στους γονείς τους μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μόνη λύση για τον περιορισμό της νέας αύξησης των κρουσμάτων, αλλά και για την αποφυγή εμφάνισης νέων μεταλλάξεων, είναι να εμποδίσουμε τον ιό να συναντά στο δρόμο του ευάλωτους ανθρώπους. Επίσης, η εντατική χνηλάτιση των νέων κρουσμάτων και ο συνεχής έλεγχος όλων των εργαζομένων αλλά και των νέων μας, ανεξάρτητα με το αν εργάζονται ή βρίσκονται σε διακοπές, με την εβδομαδιαία χρήση του self-test, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ας μην ξεχνάμε ότι η συστηματική διενέργεια των self-test από τον περασμένο Απρίλιο έχει σημαντικά συμβάλει στον έλεγχο της πανδημίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το 57% των διαγνωσμένων κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα που μόλις τώρα μας πέρασε οφείλεται στην διενέργεια των self-test. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι η συνεπής διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού τεστ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της διασποράς του ιού στη χώρα μας. Προτείνουμε οι νέοι μας, εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, επιστρέφοντας από τις ολιγοήμερες διακοπές τους από το Σαββατοκύριακο στο νησί, να κάνουν ένα self-test πριν πάνε να επισκεφθούν τους γονείς τους. Τέλος, με την εμφάνιση της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, βλέπουμε πολλές χώρες με υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη από αυτή που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα εμείς, όπως είναι το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο, να επιστρέφουν στη σημασία και να επαναφέρουν την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και το ECDC, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα τόνισαν τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους, ακόμα και από τους εμβολιασμένους. Ακριβώς λόγω της επικράτησης της πολύ μεταδοτικής μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, αλλά και των χαμηλών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή μας, κατανοώντας τη δυσκολία χρήσης μάσκας μέσα στον καύσωνα, μέσα στο καλοκαίρι, εισηγήθηκε την μη χρήση της μάσκας για όταν περπατάμε μόνοι μας στο πεζοδρόμιο. Τονίσαμε ότι με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα συστήνουμε τη διατήρηση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σε όλους τους δημόσιους εσωτερικούς χώρους, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου σημειώνεται συγχρωτισμός. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από πολλούς ελήφθη ένα εντελώς λάθος μήνυμα, ότι εισηγηθήκαμε πετάξτε τις μάσκες. Συμπερασματικά λοιπόν, η διασπορά της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ και εν γέννη η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ποσοστό εμβολιασμού που θα πετύχουμε μέσα στον επόμενο μήνα, αλλά και από τη συμπεριφορά του καθενός μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμη για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος Μαγιορκίνης. Καλησπέρα σας. Θα δούμε λιγάκι τα στοιχεία στον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 183 εκατομμύρια μολύνσεις και σχεδόν 4 εκατομμύρια θάνατοι με την νόσο σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων αυξήθηκε περίπου 5% την τελευταία εβδομάδα σε περίπου 378.000 ανά ημέρα. Ο ρυθμός ωστόσο των θανάτων υποχώρησε 6% σε περίπου 8.000 ανά ημέρα. Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έδειξε επιδείνωση της τάξης του 27% στις διαγνώσεις και 8% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ενισχύθηκε στο επίπεδο των 52.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 870 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 25 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Σημαντική επιδείνωση ωστόσο βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και τη Ρωσία. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ την τελευταία εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε τάσεις μικρής αύξησης. Η πίεση ωστόσο στο σύστημα υγείας συνεχίζει να αποκλιμακώνεται σταθερά. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε κατά 28%. Επί του συνόλου των ασθενών που βρίσκονται στις ΜΕΘ. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με την νόσο υποχωρεί σε λιγότερες από 50 ανά ημέρα, ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μικρότερο της μονάδας. Ο αριθμός των διαγνώσεων λοιπόν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε μικρή αύξηση, καθότι καταγράφηκαν 5% περισσότερες διαγνώσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, ανεβαίνοντας σε περίπου 420 διαγνώσεις ανά ημέρα μεσοσταθμικά, καθώς και ο αριθμός των συμπολιτών μας που καταλήγουν με την νόσο μειώθηκε κατά 13% σε λιγότερους από 15 ανά ημέρα. Σχετικά με την παρέμβαση δημόσιας υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με τα αντιγωνικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 31 εκατομμύρια συσκευές self-test σε περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες. Σχεδόν 26 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματία υγείας μέχρι χθες το βράδυ ήταν σχεδόν 37.000. Είναι πλέον προφανές ότι η επιδημία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο σε αρκετές χώρες, καθώς τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης πλησιάζουν το 50%. Η διείσδυση του στελέχους ΔΕΛΤΑ είναι πλέον σαφής και αναμένουμε την επικράτηση του εντός των επόμενων εβδομάδων σε πολλές χώρες. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εμβολιασμών έναντι του στελέχους ΔΕΛΤΑ παραμένουν εξαιρετικά υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, από την τεχνική ανάλυση νούμερο 17 του Public Health England για κρούσματα με στέλεχος ΔΕΛΤΑ σε άτομα ηλικίας πάνω από 50 προκύπτει 10 φορές χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου σε εμβολιασμένους έναντι μη εμβολιασμένων. Σε άτομα κάτω των 50 ετών που έχουν εμβολιαστεί δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος σε εμβολιασμένο λοιπόν με στέλεχος ΔΕΛΤΑ έναντι 6 θανάτων σε μη εμβολιασμένους σε 53.000 περίπου καταγεγραμμένες διαγνώσεις με το στέλεχος ΔΕΛΤΑ, επαναλαμβάνω, σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιορκίνη. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα και καλό μήνα από την Πολιτική Προστασία. Στη συνέχεια της ενημέρωσης των καθηγητών μας για τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι εισηγήθηκε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αλλά και το τι αποφάσισε η κυβέρνηση. Από Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται για τους ενήλικες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12-17 ετών οποιοδήποτε τεστ περιλαμβανομένου του self-test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self-test για όλους όσους είναι άνω των 12 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και επίσης εξαιρούνται Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών ενωτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε self-test, όπως ήδη ισχύει, αλλά και όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις σε πορθμία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης και αυτοί με τη διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test θα μετακινούνται αν πρόκειται για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει και με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test πριν τη μετακίνηση και για τους υπόλοιπους. Επίσης, για τις χερσαίες μετακινήσεις, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα στην ηπειρωτική χώρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Τώρα, σχετικά με τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας και την κατάταξη των περιφερειακών ενωτήτων σε επίπεδα, αυτός επικαιροποιείται ως εξής. Η περιφερειακή ενότητα Μικόνου ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο Πορτοκαλί, στο επίπεδο 3. Οι περιφερειακές ενότητες Λάρισσας, Ευβοίας και Δυτικής Αττικής πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται από το Πορτοκαλί στο Κίτρινο, επίπεδο 2. Οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Φλόρινας, Τρικάλων, Κερκύρας, Αιτωλοκαρνανίας, Αχαΐας, Ηλίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται από το κίτρινο επίπεδο στο επίπεδο 1 στο πράσινο. Ο Δήμος Λειψών ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται από το πράσινο στο κίτρινο στο επίπεδο 2. Οι Δήμοι Σκύρου και Σαλαμίνας πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο επίπεδο 1 στο πράσινο. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στο νέο πλαίσιο κανόνων δημόσιας υγείας για τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και στη δυνατότητα λειτουργίας αμιγών και μεικτών χώρων από τις 15 Ιουλίου. Καθώς έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα αυτή, ας δούμε τα πιο σημαντικά από αυτά. Μας τίθεται το ερώτημα: τα μέτρα είναι μια πολιτική διχασμού της κοινωνίας, οδηγούν σε διάκριση σε βάρος των πολιτών εμβολιασμένοι και μη και σε άνηση μεταχείρισή τους? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι μόνο δεν διχάζουν την κοινωνία, αλλά αντιθέτως συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία, αφού η αντιμετώπιση της πανδημίας αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι χρέος της πολιτείας να μεριμνά έτσι ώστε το κοινωνικό αγαθό της υγείας να ισχύει έναντι πάντων. Είναι μια συμπληρωματική στρατηγική που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης του εμβολιασμού, ώστε να πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν το τείχος ανοσίας. Για τη διαμορφώσή τους, η κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Επιτροπή Βιοηθικής και την Επιτροπή των Ειδικών Λοιμοξιολόγων. Μπορεί η πανδημία να βρίσκεται σε πορεία ύφεσης, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει. Ασφαλείς είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες. Γίνεται το αυτονόητο τόσο για ένα κράτος δικαίου, όσο και υγειονομικά οι εμβολιασμένοι πολίτες επανέρχονται στην κανονικότητα, απολαμβάνοντας τα δικαιώματα που έχουν στερηθεί επί 16 μήνες. Διατηρούνται παράλληλα οι κανόνες δημόσιας υγείας για τους ανεμβολίας τους. Μας τίθεται άλλο ερώτημα. Τα μέτρα οδηγούν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και των ατομικών ελευθεριών, θίγουν την αρχή της αξιοπρέπειας των πολιτών? Η απάντηση είναι σαφέστατη. Η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή. Η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα ελέγχεται μέσω ψηφιακής εφαρμογής και δεν θα διατηρείται κανένα αρχείο. Απλώς θα διαπιστώνεται η γνησιότητα της προσκομιζόμενης ψηφιακής ή χάρτινης βεβαίως εμβολιασμού, η νόσησης και ως εκεί. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην νομοθεσία που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και βεβαίως στα δικαιώματα όλων των πολιτών. Μας τίθεται έτερο ερώτημα. Μετακυλείεται το βάρος της μέριμνας για τη δημόσια υγεία από την πολιτεία στις επιχειρήσεις? Η απάντηση είναι ότι υπάρχει αδύρυτη ανάγκη να χτιστεί το προβλεπόμενο τείχος ανοσίας στο απαιτούμενο ύψος που κατά τους επιστήμονες θα μας προστατεύσει από τις μεταλλάξεις και ένα ενδεχόμενο νέο κύμα της πανδημίας. Θα επιτρέψει δε την όσο το δυνατόν ομαλότερη επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα και στην κοινωνική δραστηριότητα, όπως την έχουμε ζήσει και όπως τη θέλουμε. Άρα είναι προς όφελος και των επιχειρηματιών να συμβάλλουν σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια, ώστε να πιστούν οι διστακτικοί συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο. Είναι μια καλή πρακτική η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Δανία, σε άλλες χώρες και έχει αποδώσει. Η πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρήσουν αυτά τα μέτρα δημόσιας υγείας, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Μας τίθεται άλλο ερώτημα. Χώροι εστίασης ψυχαγωγίας και άθλησης με μη εμβολιασμένους όλους τους υπαλλήλους μπορούν να μετατραπούν σε COVID-free? Σε αυτήν την περίπτωση, τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους στους εργαζομένους, ιδίως τους νεότερους που δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο? Και αυτή η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Οι εργαζόμενοι στους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και γάντια και να υποβάλλονται σε τεστ. Ωστόσο, το κριτήριο που διαφοροποιεί τους πελάτες από τους εργαζόμενους είναι ο ουσιώδης χαρακτήρας της δραστηριότητας, ώστε να υποστηρίζεται δικαιοπολιτικά. Για τους πελάτες πρόκειται για ψυχαγωγία. Για τους εργαζόμενους συνιστά απολύτως ουσιώδη δραστηριότητα επιβίωσης. Συνεπώς, οι επιχειρηματίες σίγουρα έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν εντός της επιχείρησης αυστηρούς κανόνες υγείας, δηλαδή τακτικό τεστ, μάσκες ενισχυμένης προστασίας για τους εργαζόμενους, και να διευθυντήσουν τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων τους, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η αμιγής χρήση ως χώρο εμβολιασμένων. Ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων? Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια ψηφιακή εφαρμογή, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η οποία θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ινόσησης σε περίπτωση που έχουμε COVID-free χώρους και το τεστ σε μικτούς χώρους, τα rapid test ή τα PCR. Θα είναι έτοιμη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έτσι ώστε από τις 15 Εβδόμου που θα ανοίξουν οι κλειστοί χώροι συνάθλησης να μπορούν να επιλέξουν αν θα αυξήσουν τη χωρητικότητά τους για να καταστούν αμυγείς χώροι. Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν και θα κατεβαίνει από το gov.gr. Ένα άλλο ερώτημα. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει μεικτή χρήση σε εξωτερικούς χώρους και αμυγείς σε εσωτερικούς? Κάθε πότε μπορεί να αλλάζει χρήση? Ναι, μπορεί να έχει διακριτή χρήση. Ωστόσο, η εναλλαγή χρήσης μπορεί να γίνεται άπαξ. Άλλο ερώτημα. Τα μέτρα θα δυσκολέψουν ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να βγαίνουν μαζί έξω εφόσον δεν είναι όλοι εμβολιασμένοι? Η κυβέρνηση προτρέπει όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν αμέσως εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που δεν τους το επιτρέπουν. Ναι, η απάντηση είναι ότι η ψυχαγωγία που συνδέεται με αυξημένη κινητικότητα θα είναι πιο εύκολη για τους εμβολιασμένους και πιο δύσκολη για τους ανεμβολίαστους πολίτες. Θα μπορούν πάντως ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να μεταβαίνουν μαζί σε μεικτούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, που σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και ανεμβολίαστη το αποτέλεσμα του τεστ rapid PCR. Ένα άλλο ερώτημα που μας τίθεται. Σε χώρους αμιγώς εμβολιασμένων θα μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι ανήλικοι? Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα, οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test, υπογεγραμμένοι από τους γονείς τους. Άλλο ερώτημα. Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης αν ένα συγκεκριμένο κατάστημα είναι COVID-free ή μεικτό? Θα υπάρχει ειδική σήμανση στις εισόδους των χώρων εκμετάλλευσης, COVID-free ή μεικτός χώρος, με ειδική αναφορά για το αν είναι εμβολιασμένο και το προσωπικό της επιχείρησης. Άλλο ερώτημα. Πώς θα καλύπτονται οι καταστηματάρχες, παύλα ιδιοκτήτες χώρων απέναντι σε πελάτες που ενδεχομένως αντιδρούν? Απλά θα καλούν τις αρχές για να επιληφθούν. Άλλο ερώτημα. Γιατί δεν δημιουργούνται χώροι μόνο για εμβολιασμένους και μόνο για ανεμβολίαστους? Ο εμβολιασμός, αν και συνιστά σύμφωνα με τους επιστήμονες το πιο ισχυρό όπλο κατά του κορονοϊού, δεν είναι υποχρεωτικός. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσε η πολιτεία να κάνει τέτοιο διαχωρισμό, να επιβάλλει δηλαδή αυτή τη διάκριση. Εξαιρουμένων λοιπόν των γηπέδων, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, κοντινές επαφές, φωνές, άρα εύκολη διασπορά του ιού, σε όλους τους υπόλοιπους χώρους θα είναι επιλογή του ίδιου του ιδιοκτήτη, παύλα επιχειρηματία, αν θα καταστήσει το χώρο του αμυγή ή μεικτό. Άλλο ερώτημα. Σε ποια πλατφόρμα θα δηλώνουν οι επιχειρήσεις τη χρήση επιλογής τους? Η δήλωση αυτών επιχειρηματιών θα γίνεται στην πλατφόρμα της Εργάνη. Άλλη ερώτηση. Θα έχει κόστος η χρήση της ψηφιακής εφαρμογής για τους ελέγχους αυτοπροσωπείας? Κανένα κόστος. Είναι μια εφαρμογή την οποία θα κατεβάζουν στα κινητά τους. Επίσης μας τίθεται ερώτημα. Γιατί μόνο rapid test ή PCR στους μικτούς χώρους και όχι self-test? Δεν τα εμπιστευόμαστε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εγκυρότητας, αλλά βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης από ανεξάρτητο τρίτο, καθώς πρόκειται για μη ουσιώδη δραστηριότητα. Άρα ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυξημένος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Περαιτέρω, μας τίθεται το ερώτημα. Πώς θα αντιμετωπίζεται ένας πελάτης που επιθυμεί να εισέλθει σε αμυγή ή μεικτό χώρο, αν και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εισόδου αυτών? Δηλαδή, δεν έχει πιστοποιητικό ή αποτέλεσμα τεστ. Η επιχείρηση οφείλει να του υποδείξει ότι βάσει νόμου δεν επιτρέπεται η είσοδός του στο κατάστημα. Και αν αυτός επιμένει, η επιχείρηση οφείλει αμελητή να ειδοποιήσει τις αρχές, στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή την αστυνομία, προκειμένου να επιβληθούν στον παραβάτη σχετικές κυρώσεις. Αν η επιχείρηση δεν το πράξει, φέρει ακέραια την ευθύνη. Άλλη ερώτηση. Ποια θα είναι τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες που δεν συμμορφώνουν με τους κανόνες? Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο εξαιρετικά αυστηρών κυρώσεων που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους πελάτες. Άλλη ερώτηση. Πώς θα λειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι εστίασης από 15 Ιουλίου αν είναι αμυγείς, με ή χωρίς μάσκα για τους πελάτες? Θα επιτρέπεται η χρήση των air condition αν είναι κλειστοί χώροι? Στους αμυγείς χώρους εστίασης και καφές, στους COVID-free δηλαδή, δεν θα υπάρχει υποχρέωση να φορούν οι πελάτες μάσκες. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει για θεατές σε αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων. Οι εργαζόμενες επιχειρήσεις αυτές θα φορούν μάσκα υποχρεωτικά. Όσο για τα air condition θα λειτουργούν κανονικά σε όλους τους αμυγείς χώρους. Άλλη ερώτηση. Ποια θα είναι η μέγιστη πληρότητα υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας καθήμενων πλην γηπέδων, όταν ο χώρος μπορεί να δεχθεί περισσότερο από 15.000 καθήμενους? Θα τεθεί ανώτατο πλαφόν πληρότητας στις 15.000 καθήμενους. Προτελευταία ερώτηση που μας θέτουν. Τα υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης θα εξυπηρετούν και όρθιους πελάτες ή μόνο καθήμενους? Θα μπορούν να χορεύουν? Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν αμιγώς για εμβολιασμένους θα εξυπηρετούν και όρθιους πελάτες και θα επιτρέπεται ο χορός. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προβλέπεται χαμηλότερη μέγιστη πληρότητα για τους χώρους αυτούς. Τέλος, τίθεται το ερώτημα. Τα μέτρα θα ισχύουν και για τουρίστες, μερικοί εκ των οποίων θα έχουν έρθει στην Ελλάδα για διαμονή αρκετών ημερών με αρνητικό τεστ και χωρίς να είναι απαραίτητα εμβολιασμένοι? Ασφαλώς, ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες θα ισχύει και για τους τουρίστες. Οι εμβολιασμένοι ξένοι επισκέπτες επίσης θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικά εμβολιασμού, ινόσησης και βεβαίωσης αρνητικών τεστ, αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκονται. Όπως λοιπόν έχουμε πολλές φορές επισημάνει, ο εμβολιασμός αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή της υγείας όλων μας, αλλά και το εισιτήριο επανόδου στην κανονικότητα. Αξίζει λοιπόν να δούμε 6 μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών που έχουμε φτάσει ως σήμερα και τι πρέπει να γίνει το επόμενο δίμηνο. 4.839.234 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με μία δόση και από αυτούς 3.788.906 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος Ιουνίου το 56,3% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας ήταν μερικώς θωρακισμένοι έναντι του κορονοϊού και το 44% είναι πλήρως προστατευμένοι. 3 στους 4 πολίτες άνω των 60 ετών, δηλαδή το 75%, δηλαδή πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό συμπολίτες μας, έχουν εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους πολύ σύντομα. Ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας συνεπώς έχει ήδη κτιστεί γύρω από τους πιο ευάλωτους. Αντίστοιχα, καλά είναι και τα ποσοστά εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 45 ετών, όπου 7 στους 10 είτε έχουν κάνει το εμβόλιό τους ή θα το κάνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στις νεαρότερες ηλικίες τα ποσοστά συμμετοχής είναι χαμηλότερα, καθώς απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια, αλλά αυτά τα ποσοστά κάθε μέρα ανεβαίνουν. Συγκεκριμένα στις ηλικίες 30 με 45 ετών, το 44% των πολιτών έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση, ενώ στις ηλικίες 18 με 29 ετών, το 26,5% έχει κάνει μία δόση ή έχει κλείσει το ραντεβού για τον εμβολιασμό. Μπορούμε να πάμε καλύτερα? Σίγουρα ναι. Και τις τελευταίες 3 μέρες τα δεκάδες χιλιάδες νέα ραντεβού στην πλατφόρμα εμβολιασμών δείχνουν ότι τα κίνητρα υπέρ του εμβολιασμού φέρνουν ουσιαστικά πραγματικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς το μερίδιο του πληθυσμού της που είναι πλήρως εμβολιασμένο, σύμφωνα με το Our World in Data, χάρη στην άρτια οργανωμένη επιχείρηση Ελευθερία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου COVID και του Μητρώου Εμβολιασμένων, από τους 4.840.000 πολίτες που έχουν εμβολιαστεί ως σήμερα με μία δόση, μόλις το 0,28% έχει νοσήσει από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό του. Συνεπώς, τα εμβόλια λειτουργούν και πετυχαίνουν να προσφέρουν την ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτόν τον ύπουλο, σε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στις νέες μεταλλάξεις για να εξαπλωθούν και να προσβάλλουν τους ανεμβολίαστους. Η ύφεση της πανδημίας είναι και η καλοκαιρινή ραστόνη. Δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι τελειώσαμε την πανδημία. Η ινδική μετάλλαξη είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό κινέζικο στέλεχος του ιού και 50 με 60% πιο μεταδοτική από τη βρετανική μετάλλαξη του τρίτου κύματος. Και επίσης, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευτούν οι ανεμβολίαστοι που έχουν στην τελική καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα. Θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίες τους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προπανδημικής ζωής τους, μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει. Ας μην αφήσουμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να περάσει ανεκμετάλλευτο και ας εμβολιαστούν το νωρίτερο δυνατόν όσοι ακόμα το σκέφτονται, ώστε να περάσουμε στο φθινόπωρο όσο πιο προστατευόμενοι και ενωμένοι γίνεται απέναντι στον ιό. Τώρα έχει έρθει η ώρα των πολιτών. Η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημάρχων, των περιφερειαρχών, της εκκλησίας, των επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Να κάνουμε όλοι για ακόμη μια φορά το καθήκον μας και να πείσουμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και να το πράξουν άμεσα. Μέχρι όμως η επιχείρηση ελευθερία να ολοκληρωθεί, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η ύφεση της πανδημίας που συνεχίζεται στη χώρα μας δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Βλέπουμε ήδη ότι οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο εμφανίζουν αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταδοτικότητα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συνεχίσουμε όλοι μας να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των μέτρων. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την εξαιρετικά καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Σπαγαδόρου από το cnn.gr. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα σε όλους. Δύο ερωτήματα για τον κύριο Χαρδαλιά και για τον κύριο Κοντοζαμάνη. Κύριε Χαρδαλιά, κύριε Υφυπουργέ Πολιτικής Προστασίας, σας άκουσα με πολύ προσοχή και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα τα στοιχεία που μας καταθέσατε μόλις τώρα, 20 ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με τους εμβολιασμούς, με την πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια, με την εστίαση, με τους αθλητικούς χώρους κτλ. Και τι διαπιστώνω? Ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα είδος εμέσως, πλην σαφώς δηλαδή, υποχρεωτικότητας. Και η Επιτροπή Βιοηθικής λοιπόν έχει πει πρέπει να εξαντληθούν όλα τα μέτρα και η πειθό και να πάμε σε υποχρεωτικότητα ορισμένων ομάδων. Άρα λοιπόν βλέπω μία έμεση πίεση της κυβέρνησης και σας μιλάει ένας πολίτης εμβολιασμένος, έτσι, προς μία λοιπόν υποχρεωτικότητα. Και ήθελα να ρωτήσω αν εδώ δημιουργούμε, δεν θα μιλήσω για πολιτική διχασμού που είπατε στην ερώτηση, είναι πολύ βαρύ, αν δημιουργούμε πολίτες δύο ταχυτήτων και πού θεωρείτε ότι υπάρχει, και αν υπάρχει, και αν μιλάμε για κράτος δικαίου, πρώτον. Και δεύτερον, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι αξιολογούνται κάποια δεδομένα για χερσαίες μετακινήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα έχουμε ελέγχους στα διόδια, ανεξέλεγκτα, θα έχουμε κατά περίπτωση, θα μπορούν εκεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες ειδικών να βλέπουν, να ελέγχουν τα πιστοποιητικά, τεστ κτλ. Θα μου απαντήσετε και θα απευθυνθώ στον κύριο Κοντοζαμάνη. Ναι, παρά τις 20 ερωταπαντήσεις, βλέπω ότι παράγονται και άλλες στις παρυφές των ερωτήσεων που έκανα. Έχουμε ξαναμπεί στη διαδικασία να ελέγχουμε τις μετακινήσεις στην ηπειρωτική χώρα. Η Επιτροπή των Επιδημιολόγων έκανε μία πρόταση να επεκταθεί το μέτρο αυτό και στην ηπειρωτική χώρα. Αυτή την πρόταση η κυβέρνηση την αξιολογεί και θα την επανεκτιμήσει συνολικά ανάλογα και με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων. Μια πορεία που είναι άμεσα συνυφασμένη και με το κομμάτι των εμβολιασμών. Ξέρετε κάτι, το κράτος δικαίου αφορά την ίδια την κοινωνία των πολιτών. Και δεν είναι δίκαιο για κάποιους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, άρα δεν κινδυνεύουν, να βρίσκονται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες περιορισμών λόγω κάποιων οι οποίοι έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό. Το δικαίωμα στην επιλογή είναι δεδομένο και είναι και σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως ένα κράτος δικαίου πρέπει να εξασφαλίζει όρους δημόσιας υγείας για όλους τους πολίτες. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες για να αντιληφθούν το αυτονόητο. Ότι ο εμβολιασμός μας φέρνει πιο κοντά στην καθημερινότητά μας, μας φέρνει πιο κοντά στην άρση συγκεκριμένων περιορισμών, διότι μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε όρους δημόσιας υγείας για τους πάντες. Οτιδήποτε γίνεται για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να θρηνούμε συνέχεια νεκρούς συμπολίτες μας. Και θα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι συμπτωματικό ότι συντριπτικά, ολικά, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διασωληνώνονται ή φεύγουν από τη ζωή είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους. Ωραία. Και μία ερώτηση σας παρακαλώ στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Κύριε Κοντοζαμάνη, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σήμερα έκανε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι τα χειρουργεία στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Κεντρική Μακεδονία γίνονται όχι με την διαδικασία της λίστας, αλλά με υπογραφή διοικητού του εκάστοτε νοσοκομείου. Πώς η κανονικότητα λοιπόν κρύβει αυτή η επόμενη μέρα για το ΕΣΥ, πώς προχωράνε τα χειρουργεία, τα ραντεβού κτλ. Και τι συμβαίνει με τον εμβολιασμό, γιατί όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ επίσης, υπάρχει και ένα πρόβλημα παρά το γεγονός ότι έχουμε τον μπόνους των 150 ευρώ. Η εμβολιαστική κίνηση στη Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην κανονικότητα, το έχουμε πει, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ακόμα και τα νοσοκομεία που είχαν δεσμευτεί αποκλειστικά για περιπτώσεις κορονοϊού έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, θέλω να το τονίσω για μία ακόμη φορά, όλα τα επίγοντα και έκτακτα περιστατικά διεξάγονταν κανονικά στα νοσοκομεία της χώρας μας. Και αυτό καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι το σύστημα υγείας λειτουργήσε και όλες οι δομές και εξυπηρέτησε όλους τους συμπολίτες μας, όχι μόνο αυτούς που έπασχαν από κορονοϊό. Είχε γίνει αναστολή στα χειρουργεία, σε προγραμματισμένα χειρουργεία και χειρουργεία τα οποία θα μπορούσαν να μετατεθούν για αργότερα και έχουμε ξεκινήσει, υπάρχει ένας προγραμματισμός έτσι ώστε να γίνουν αυτά τα χειρουργεία και να μειωθούν οι λίστες των χειρουργείων που εκκρεμούν. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για χειρουργεία τα οποία μπορούσαν να αναβληθούν. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για επίγοντα και έκτακτα περιστατικά. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι οι διοικητές των νοσοκομείων ασκούν διοίκηση στους οργανισμούς τους και κοιτάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελεσματικά, αποδοτικά, να λειτουργήσουν ομαλά πάλι οι χειρουργικές αίθουσες και να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας. Και υπάρχει και μια προτεραιοποίηση στο ποια χειρουργεία θα πρέπει να γίνουν. Το κάνει όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν παρακάμπτεται κάποια λίστα. Υπάρχουν οι λίστες που προϋπήρχαν και πριν την πανδημία και δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά σίγουρα όταν επανερχόμαστε στην κανονικότητα θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα στα χειρουργεία τα οποία πρέπει να προηγηθούν. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, έχουμε πει ότι στο ιατρικό προσωπικό είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό το οποίο έχει εμβολιαστεί και αυξάνει. Και στο νοσηλευτικό συμβαίνει αυτό και στο λιποπροσωπικό, στις υγειονομικές δομές μας. Και έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα κάποιος ο οποίος επιθυμεί να εμβολιαστεί μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το έχουμε, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και μπορεί οποιοδήποτε συμπολίτης μας να προσέλθει και να εμβολιαστεί. Δεν είναι πλέον ζήτημα διαθεσιμότητας εμβολιασμός, είναι ζήτημα ζήτησης από την πλευρά του κόσμου. Η κυρία Σκιτζή από το newsbase.gr. Καλησπέρα και από μένα και καλό μήνα. Έχω τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομα. Στον κύριο Χαρδαλιά αρχικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χαρδαλιά, τι απαντάτε στους διστακτικούς συμπολίτες μας που βλέπουν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα κρίνουν ως μέτρα τιμωρητικού χαρακτήρα και αν υπάρχει στη στρατηγική της κυβέρνησης κάποιο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το πότε θα αρθούν τα μέτρα αυτά, μιλώ για την εστίαση κτλ. Το οποίο φαντάζομαι θα συσχετίζεται με το τείχος ανοσίας. Ευχαριστώ και θα συνεχίσω. Νομίζω τα μέτρα που αφορούν τους εμβολιασμένους σιγά σιγά έρονται. Οι περιορισμοί δηλαδή έρονται, διότι οι εμβολιασμένοι είναι για πιο ασφαλείς. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα τιμωρητικού χαρακτήρα. Αυτό που καλούμε όλους τους αγαπητούς συμπολίτες είναι να εμπιστευτούν τους επιστήμονες, να εμπιστευτούν την επιστημονική κοινότητα, να εμπιστευτούν τους ανθρώπους που πάντα, σε όλη αυτή τη διάρκεια της ζωής μας, όταν είχαμε πρόβλημα, απευθυνόμασταν για να μας δώσουν λύσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και νομίζω το παγκόσμιο παράδειγμα που αφορά στους δείκτες εμπιστοσύνης σε σχέση με την ιατρική κοινότητα θα πρέπει να ακολουθηθεί και εδώ. Ας ξεφύγουμε από όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και ας αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια θέση ευθύνης απέναντι και στους γύρω μας και στους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα βρισκόμαστε μαζί τους. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Με αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να συντονιστούμε και όποιοι προβληματισμοί υπάρχουν να κατατεθούν και να συζητηθούν μαζί με την επιστημονική κοινότητα, μαζί με τους γιατρούς τους και να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας, για τους φίλους μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτω από την όποια δική μας διστακτικότητα να κινδυνεύουν άλλες ζωές. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαευαγγέλου, σε σχέση με την εικόνα που μας παρουσιάσατε για την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, ήθελα να σας ρωτήσω αν ο βαθμός της διείσδυσης της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ στην κοινότητα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επαναφέρει τη χρήση μάσκας παντού. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που σαφώς δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο στο μέλλον, εφόσον έχουμε επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας, να επανέλθει μάσκα, όπως και το χειμώνα είναι πολύ πιθανό. Και όχι μόνο φέτος το χειμώνα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες χρονιές, είναι πολύ νωρίς να πούμε. Κοιτάμε προσεκτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα καιρικά φαινόμενα και αποφασίζουμε. Είναι πάρα πολύ κατανοητό ότι ένας που πατάει μόνο στο πεζοδρόμιο με 40 βαθμούς, γιατί να βάλει μάσκα. Άρα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Η κυρία Κωστάρα από το Ελφοκίτσα. Κυρία Παπαευαγγέλου, ακούμε τις τελευταίες μέρες και σήμερα ιδίως ότι η Επιτροπή θα εισηγηθεί τον εμβολιασμό των παιδιών 12 με 15 σε ειδικές περιπτώσεις και 15-17. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί τόσο πολύ ώστε να βλέπουμε μια επίσπευση της διαδικασίας του εμβολιασμού στα παιδιά? Έχετε κάποια στοιχεία? Και δεύτερον, υπάρχουν σκέψεις για το πού θα γίνονται τα εμβόλια? Και για τον κύριο Κοντοζαμάνη, όταν μια οικογένεια θα αποφασίσει να βγει σε χώρο κλειστό ψυχαγωγίας, θα χρειαστεί να επιδείξει για τα παιδιά, εφόσον οι γονείς θα είναι εμβολιασμένοι, αρνητικό self-test. Το κόστος αυτό ποιον θα βαρύνει? Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεδριάζει κάθε Τρίτη και ήδη από την προηγούμενη Τρίτη. Είναι γνωστό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συζητήθηκε το θέμα εμβολιασμού των εφήβων, ιδιαίτερα των παιδιών 15-17 ετών. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο επισπεύθηκε αυτό, διότι δεν πιστεύουμε ότι εμβολιάζοντας 3 χρονιές παιδιών του Λυκείου θα σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό που λάβαμε υπόψη μας είναι βέβαια προφανώς ο φόβος της μεταδοτικής μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, η οποία ενδεχομένως θεωρούμε ότι θα επικρατήσει στην Ελλάδα και θα αυξήσει πιθανόν τον αριθμό των κρουσμάτων. Και λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας, δηλαδή των παιδιών του Λυκείου, που αφορούν στην μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσουν, στη μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν και η νόσος τους να μοιάζει πιο πολύ με αυτή των ενηλίκων παρά των μικρών παιδιών. Δεν είναι καινούργια αυτά, είναι γνωστά από πολλούς μήνες τώρα. Αλλά και επίσης ξέρουμε ότι η συμπεριφορά των εφήβων είναι τελείως διαφορετική από τα παιδιά δημοτικού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα παιδιά του Λυκείου αλλάζουν μέσα στη διάρκεια της σχολικής ημέρας πολλές τάξεις, αλλάζουν καθηγητές. Έχουν πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες που αναμειγνύονται με παιδιά από άλλα σχολεία και βέβαια έχουν και τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Τέλος, εμείς οι παιδίατροι έχουμε μεγάλη ευαισθησία ως προς τη σημασία που έχει για τα παιδιά Λυκείου, ιδιαίτερα παιδιά Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, η εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, αν ρωτήσετε πολλούς παιδιάτρους, θα δείτε ότι περισσότεροι από εμάς, χωρίς να είναι σαφής οδηγία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, προτείναμε στους γονείς τη χρονιά της Δευτέρας και ιδιαίτερα της Τρίτης Λυκείου να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, γιατί δεν θέλαμε να δούμε ένα παιδί που προσπαθεί να πετύχει το στόχο του και να μπει σε ένα πανεπιστήμιο, να χάσει μια εβδομάδα διάβασμα γιατί έχει γρήπη. Το ίδιο σκεφτόμαστε και για τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσον αφορά τώρα το πού, αυτό είναι επιχειρησιακό, δεν το έχουμε συζητήσει. Το εγχείρημα της κυβέρνησης για τη διάθεση δωρεάν self-test στον πληθυσμό έχει στεφθεί με επιτυχία. Φάνηκε αυτό και γι' αυτό άλλωστε και προχωρούμε και τους επόμενους 2 μήνες στη διάθεση δωρεάν self-test σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με το σχεδιασμό για τον εμβολιασμό αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας των παιδιών, και όχι μόνο για τον εμβολιασμό, εφόσον κριθεί απαραίτητο ότι πρέπει να κάνουν self-test, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Να υπάρξει ένας συγκεκριμένος αριθμός, ο οποίος θα διατίθεται για τέτοιες περιπτώσεις σε παιδιά. Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 5 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.